Κλιμακώνει ο ΣΥΡΙΖΑ την επιθετική του τακτική εναντίον του κεντρικού τραπεζίτη της χώρας Γιάννη Στουρνάρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από διεξοδική συζήτηση που έγινε στην πολιτική γραμματεία του κόμματος το μεσημέρι του Σαββάτου υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα, αποφασίστηκε να κατατεθεί στη Βουλή ερώτηση με αιχμηρές αναφορές κατά της διοίκησης του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αφορμή για την νέα αυτή σύγκρουση αποτέλεσε η τοποθέτηση του Γιάννη Στουρνάρα επί του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο πρώτο ασφαλιστικό συνέδριο του Economist την περασμένη εβδομάδα. Από τον κύριο Στουρνάρα να βάζει υποψηφιότητα για Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης. Πρέπει να πούμε στην κυρία Χτσιόγλου να παραιτηθεί να πάει ο κύριος Στουρνάρας με τις δηλώσεις που έκανε. Από πού αρμόζει στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να λέει ότι είναι έτσι πλουσιοπάροχες συντάξεις. Που δεν είναι. Επειδή βγαίνει ο κεντρικός τραπεζίτης και λέει ότι καθυστέρησε αξιολογήσεως βλάπτει σοβαρά την οικονομία, αυτός είναι λόγος για να υβρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ τον κεντρικό τραπεζίτη. Την ανάγκη να κλείσει η αξιολόγηση το συντομότερο δυνατό, τόνισε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης που ενημέρωσε τους εκπροσώπους τύπου στις Βρυξέλλες εν ώψη του Eurogroup της Παρασκευής στη Μάλτα. Σε ό,τι αφορά την παρουσία των Ελλήνων υπουργών στις Βρυξέλλες για συζητήσεις, ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε πως σίγουρα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια επίλυσης των ανοιχτών θεμάτων, ωστόσο σημείωσε πως δεν θα πρέπει να αναμένονται θαύματα. Η δεύτερη αξιολόγηση καθυστερεί και όλοι γνωρίζουν πια ότι καθυστερεί όχι με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Η καθυστέρηση οφείλεται στις παράλογες απαιτήσεις ορισμένων εκ των θεσμών, κυρίως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο πρέπει να το πούμε δεν σέβεται την υπογραφή του στη Συμφωνία του 2015. Η Ελλάδα τηρεί τις δεσμεύσεις της και μάλιστα τις τηρεί με τρόπο αποδοτικό. Ένα μήνα, στις 14 Φεβρουαρίου, συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο με εισηγητή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Ντομπρόφσκης, ήταν εξαιρετικά θετική εικόνα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Και ξαφνικά βγήκε μετά από 15 μέρες η στατιστική εικόνα από την Ελστάτ που έδειχνε ύφεση. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι και εκείνοι με βάση τον προγραμματισμό τους, δεν τους δικαιολογώ, είναι βέβαιο ότι ο χρόνος που έχει χαθεί είναι πολύτιμος. Ο λογαριασμός κατά το κοινό λεγόμενο ανεβαίνει, αλλά γι' αυτό έχει ευθύνη πρωτίστως και κυρίως η ελληνική κυβέρνηση, θα μου επιτρέψετε, και δευτερευόντως οι δανειστές, οι οποίοι όλο ζητούν και κάτι παραπάνω. Μέχρι το επίπεδο συνεννόησης για κοινές αντιπολιτευτικές δράσεις, έφτασε ο βαθμός συμφωνίας ανάμεσα στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον επικεφαλής του ποταμιού Σταύρο Θεοδωράκη. Ενώ παρά τις κοινές διαπιστώσεις των δύο κομμάτων για την πορεία της αξιολόγησης, παραμένουν διαφορετικές οι απόψεις τους πάνω στο ζήτημα των εκλογών. Τον κύριο Μητσοτάκη συμφωνήσαμε σε αυτό που νομίζω ότι συμφωνεί κάθε λογικός άνθρωπος. Ότι η καθυστέρηση του κλεισίματος της αξιολόγησης δημιουργεί ανεπανόρθωτες βλάβες στο σώμα της οικονομίας και της κοινωνίας. Θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει με την αξιολόγηση και θα έπρεπε η χώρα να προβληματίζεται με αυτά που πρέπει να γίνουν, τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η κοινωνία. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση εξαπολύει. Την ίδια ώρα η Φόφη Γεννηματά και ο Βασίλης Λεβέντης. Πήγε η κυρία Γεννηματά στον κύριο Μητσοτάκη και συνεφώνησαν ότι πρέπει να πέσει η κυβέρνηση. Και να έρθουν ποιοι, αυτοί. Να κάνουν τι, ό,τι έκανε ο κύριος Βενιζέλος, ό,τι έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου. Τι να κάνουν. Σε εμάς δεν θα βρουν πρόθυμους, ούτε για δίθεν ευρωπαϊκά μέτωπα με τη Νέα Δημοκρατία. Η Αυγή είναι βαθιά ανοιχτωμένη με αυτά που γράφει. Ούτε για δίθεν αντιδεξιά μέτωπα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ας το πάρουν όλοι απόφαση. Έχουμε χαράξει αυτόνομη πορεία. Θα είμαι πιο προσεκτικός στο μέλλον γιατί ποτέ δεν είχα πρόθεση να προσβάλλω κανέναν, απαντά ο πρόεδρος του Eurogroup Γερουν Ντάισελμπλουμ σε επιστολή ευρωβουλευτών σχετικά με τις προσβλητικές δηλώσεις που έκανε για τις χώρες του Νότου. Ο πρόεδρος του Eurogroup σημειώνει επίσης πως τη συνέντευξη που παραχώρησε υπογραμμίζει τη σημασία της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, την άποψη πως οι διαπραγματεύσεις με τις ελληνικές αρχές πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και πως η Κομισιόν θα εργαστεί ως ειλικρινής διαμεσολαβητής προς τον σκοπό αυτό, εξέφρασε ο αρμόδιος επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί κατά τη διάρκεια επίσημης ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για την πορεία του ελληνικού προγράμματος.